Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα από σωματεία και φορείς της Θήβας διαμαρτυρώμενοι για τις δομές φροντίδας πρωτοβάθμιας υγείας. Απαιτούν να στελεχωθούν άμεσα όλες οι δομές προκειμένου να προστατευθούν πολίτες και εργαζόμενοι. Η σημερινή παράσταση αντιπροσωπείας σωματείων και φορέων γίνεται κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Σωματείων και Φορέων της Περιοχής για την Υγεία στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και της διεκδίκησης. Όντας σε μια περίοδο όπου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την έλευση του τρίτου κύματος της πανδημίας, η κατάσταση στο σύστημα υγείας νοσεί. Έχει μείνει αθωράκιστο και αυτό φέρει ακέραια την υπογραφή της κυβέρνησης. Παράλληλα, αποδεδειγμένα πλέον, οι χώροι εργασίας, οι μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής, της Θήβας και των Ινοφύτων Σχηματαρίου έχουν μετατραπεί σε χώροι υπερμετάδοσης του ιού. Απαιτούμε εδώ και τώρα να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του λαού, να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Θήβας και οι άλλες δομές πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής, να στελεχωθεί το νοσοκομείο της Θήβας και να υλοποιηθούν τα αιτήματα τα οποία έχουμε θέσει στους αρμόδιους, στον διοικητή της Πέμπτης ΥΠΕ, στον διοικητή των νοσοκομείων Θήβας και Λιβαδιάς εδώ και αρκετό καιρό και κοφεύουν. Η κυβέρνηση απαιτεί να γίνουν οι εμβολιασμοί χωρίς να έχει ενισχύσει τις δομές υγείας, τονίζει ο πρόεδρος εργαζομένων χημικής βιομηχανίας, ο Σπάρτακος Γιώργος Καβάλος. Δεν γίνεται να γίνουν εμβολιασμοί χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, τονίζει ο ίδιος, και η υγεία των εργαζομένων και των πολιτών με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται. Χωρίς να έχουν ενισχύσει τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, τα κέντρα υγείας αλλά και τα νοσοκομεία, η κυβέρνηση απαιτεί να γίνουν οι εμβολιασμοί χωρίς το προσωπικό, το χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. Κάτι που σημαίνει ότι θα πάνε η υγεία των εργαζομένων και του λαού θα πάει ακόμα πιο πίσω. Δεδομένου ότι τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου. Εδώ και τώρα λοιπόν να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας και οι ιδιώτες γιατροί να ενταχθούν σε ένα σχέδιο υλοποίησης του εμβολιασμού.